πώς θα υλοποιηθούν τα, αυτά που λέει το πρώτο άλλο που είναι ο σκοπός του συλλόγου. Λοιπόν, είναι επίσης ορισμένα άρθρα τα οποία μας έρχονται την ειδική σύγχυση στο σύλλογο και γι' αυτό έχουμε και παρέτηση μέλου του συλλογού και είναι τι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρωτάμε δύο δικηγόρους. Ο ένας λέει ότι είναι έτσι, ο άλλος λέει ότι μπορεί να κρυφτεί έτσι, μπορεί να κρυφτεί κι αλλιώς. Είτε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, τελικά χάσει το παιδί, τελικά βρήκε την τεχνάδα, ήταν όλα καλά εμάς και τόσες πόσες πρώτες ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, αυτά τα δύο περιστατικά μας είχαν στο διάστημα αυτό που αφορούσαν την εγκυμοσύνη. Όμως βοηθήκαν πολύ περισσότερα άτομα. Και εκεί τώρα υπήρχε διαφορά. Δηλαδή, ασχολούμαστε μόνο με την εγκυμοσύνη, θα επεκταθούμε και στα παιδιά λίγο μετά την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, τους φέρνει προσχολητική υπάρχει περισσότερο ένα, δεν μπορεί να βρει τι είναι, έτσι έτσι. Βοηθήκαν αρκετές τέτοιες οικογένειες. Η Κοστούλα ξέρει καλά, γύρω στις 60, πώς ήταν η Κοστούλα. Ναι, ναι. Γύρω στις 60 οικογένειες, αυτά τα πούμε βέβαια αναλυτικά στο. Και δύο εγκυμοσύνες που είπαμε. Μάλιστα, είπαμε τις εγκυμοσύνες. Λοιπόν, οπότε δοθήκαν και σε άτομα που είχαν, οι οικογένειες που είχαν παιδιά τα οποία είχαν πρόβλημα. Ήταν δηλαδή μερικές ανάγκες και θέλαν ιδιαίτερη βοήθεια και δεν μπορούσαν να. Γιατί η δουλειά είναι μητέρα, δεν μπορούσα να πάει τη δουλειά που αφήσει το παιδί. Αρρωγή μητρότητας, να μην πει δηλαδή. Εγώ είχα προτείνει παλιότερα προστασία μητρότητας και παιδιού ή παιδικής ηλικίας. Αλλά είναι ένα πιο μακρός ξενοδοχείο. Αυτό υπάρχει και στο Υπουργείο, υπάρχουν κάτι τέτοιες υπηρεσίες. Και στην κοινωνική κοινωνία και σε μάθημα τέτοιο. Ο πρώτος και παιδικής ηλικίας που ασχολείται δηλαδή με αυτά τα θέματα. Αλλά είπαμε ότι η μητρότητα μπορεί να τα περνάει στα γιατί για να είναι κάποια μητέρα υπάρχει το παιδί. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να βάλουμε σύλλογο αλλαγή μητρότητα, Παναγία Υπαντάνασα, όπως ήταν ο ίδιος τίτλος, ή μπορούμε να βάλουμε προστασία μητρότητα, Παναγία Υπαντάνασα, έχει υποθεί και το άλλο σκέπη μητρότητα, ή στέζι μητρότητος, Παναγία Παντάνασσα, διάφορα ονόματα. Τελευταία μας. Δεν ξέρω ποιος τελευταία. Τελευταία. Στέζι δεν μπορεί να είναι γιατί δεν έρχεται να συνεργάζεται. Προστασία. Το καλύτερο από όσα άκουσες στο σωτικό ονόμα είναι προστασία μητρότητος. Συμφωνώ παρά το ότι βέβαια αντικώθηκε στο στέζι ότι είναι μεταφορικό και δεν είναι. Ναι, δεν ξέρεις πώς το έκλαβα. Τώρα, έχουμε το άλλο πρόβλημα. Πρέπει να ενημερώσουμε και εδώ. Η νηπιακή, η γραφική ηλικία που είναι μέχρι από ενός έτου, όσοι δεν τα ξέρουν να τα πηγαίνει το διαχωρισμός, έτσι, και φτάνουμε μέχρι την ηλικία των σχολείων μετά που αρχίζουμε την νηπιακή ηλικία, βλέπουμε νηπιακή σταθμή, ας πούμε, που λένε, έτσι. Λοιπόν, έτσι, όταν υπάρχει νηπιακή σταθμή, βέβαια κάτι γίνεται, αλλά τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν και δεν μπορούν ούτε να δουλέψουν. Δεν έχει πιο πολύ ανάγκη, ας πούμε, δεν είναι τόσο μικρό το παιδί. Όπως είπαμε, να επεκταθούμε, να το ξεκαθαρίσουμε δηλαδή πιο πολύ, γιατί αυτό ήταν η αιτία των πραξίσεων, γιατί πήγανε μόνο για την εγκυμοσύνη. Εκεί άμα δεν έχουμε εγκυμοσύνη, θα κάνουμε. Θα παίρνουν τα καραβάνια, τα αυτοκίνητα και τα φυλάσσουμε εκεί πέρα. Παρουσιαστήκαν δηλαδή περιπτώσεις. Και θα είναι μικρά παιδιά πολύ και που δεν έχουν να πάνε στο σχολείο μας. Και σαν άτομα, θα σας ήταν και σας φαντάζομαι. Ότι μου ζητήσανε από το σχολείο να πάρω αυτά και δεν έχω. Λοιπόν, δεν είναι το 18. Οπότε αυτό τον αριθμό πιστεύω τον πιάσουμε για να μπορούμε να ξεμπερδέψουμε τελικά με τη συνέλευση που είναι καταστατική και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες, δηλαδή να βγάλουμε σπίτι φυλάδια και μετά να αλλάξουν το όνομα, να ξαναλλάζουν τα φυλάδια ή να κάνουμε εκδηλώσεις και μετά να αλλάζει το όνομα του. Λοιπόν, τώρα είναι βέβαια καταστατική συνέλευση είναι για να ψηφίσετε. Δεν έχουμε ούτε απολογισμό να κάνουμε, ούτε θα το κάνουμε στην απολογιστική, που θα είναι στην αρχή του χρόνου, στην τακτική συνέλευση. Αλλά πώς θα πούμε μερικά πράγματα. Τώρα πρέπει να αλλάξω και λίγο. Λοιπόν, τώρα, και τι κάνουμε την καταστατική συνέλευση. Η κυρία Μεταλλινού, που έχει το σύλλογο του Αγέννη Παιδιού στην Αθήνα, διαμαρτυρήθηκε ότι έχουμε το ίδιο όνομα και γίνεται σύγχυση. Και αυτό απαγορεύεται και από το νομοσχέδιο, έτσι. Οπότε έτσι αλλιώς πρέπει να αλλάξει. Αλλά εκτός αυτού, και να μην ήταν αυτό, εμείς έχουμε δυστυχώς, δεν ξέρω γιατί σε πολλούς δεν πάει καλά. Και είναι αυτούς που θέλουμε να έρθουν να συμμετέχουν στο σύλλογο,
διότι ο Σύλλογος δουλεύει σε επιστημονική βάση και θέλουμε να μαθηθεί η αλήθεια ακόμη. Λοιπόν, και το πρέπει να προσεγγίσουμε όσο το περισσότερο.